Όποιος δεν επισκέφθηκε την πόλη των Σερβίων και ειδικά αυτή εδώ τη γραφική γειτονιά, χάνει κυριολεκτικά. Ο καθένας θα μπορέσει από εδώ πάνω να γναντεύσει τη λίμνη, τον κάμπο, τις γύρω βουνοκορφές, τα πάντα. Και θα δει και μόνος του ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν πραγματικό παράδεισο. Και από πλευράς ομορφιάς και επικοινότητας, αλλά πάνω απ' όλα από πλευράς οικονομικής ανάπτυξης και ευκαιριών για τους κατοίκους αυτού του τόπου. Σε έναν ωραιότατο κάμπο, πλουσιότατο, που αν τον εκμεταλλευτούμε σωστά, θα δώσουμε υψηλό εισόδημα σε όλους τους κατοίκους του τόπου. Έχουμε τη λίμνη που κάνουμε προσπάθειες τώρα να εκμεταλλευτούμε αυτό το πανέμορφο, την πανέμορφη αυτή λίμνη και από πλευράς τουρισμού και από πλευράς εκμετάλλευσης με τη μορφή των ιχθυοκαλλιεργιών και μεταποίησης ψαριού. Είναι ένας τόπος, όπως είπα, παραδεισένιος και εμείς προσπαθούμε με όλες τις δυνάμεις μας και παρά τις αναρρύθμιτες δυσκολίες που μας φέρουν να εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται ό,τι καλό έχει αυτός ο τόπος για να δώσουμε ζωντάνια και υψηλό εισόδημα στους δημότες μας που το αξίζουν πραγματικά. Τελικά, κύριε Δήμαρχε, μένετε εδώ στα Σέρβια? Μα οπωσδήποτε, από την αρχή της θητείας μου και δήμαρχος να μην ήμουνα, θα προσπαθούσα πάση θυσία να περνάω τον πιο πολύ χρόνο σε αυτή την ωραία πόλη, γιατί είναι πραγματική απόλαυση. Ναι, και ένας δήμαρχος οπωσδήποτε είναι υποχρεωτικό, αν όχι ηθικό, να μένει στον τόπο που κάνει κουμάντο. Και εγώ αυτό το τηρώ. Σε αντίθεση με άλλους παράγοντες που μένουν στις μεγάλες πόλεις και έρχονται εδώ σαν επισκέπτες και σαν τουρίστες. Είδαμε μόλις πρόσφατα τις καλές επαφές που ξεκινήσατε με την περιφέρεια. Τι συμβαίνει τελικά? Μα οι επαφές πάντα ήταν συχνές και πάντα ήταν καλές οι σχέσεις. Απλώς τώρα, επειδή έχουν βγει από τη μέση ορισμένα εμπόδια, οι σχέσεις είναι πολύ πιο στενές και πιο παραγωγικές. Προχθές στην τελευταία σύσκεψη αποφασίσαμε ορισμένα θέματα τα οποία είναι πολύ ζωτικά για το Δήμο. Πάνω απ' όλα για το σύντομο δρόμο Βελβετό Καταφύγη που θα γίνει και θα γίνει με πολύ συνοπτικές διαδικασίες και με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Για άλλα θέματα όπως είναι για την κατασκευή, επισκευή της αγροτικής οδοποιίας με τρόπο που να μείνει μόνιμα ο δρόμος σε καλή κατάσταση, με σπαστήρες και στρώσιμο με κρουκάλα και αμοχάλικο και διάφορα άλλα θέματα τα οποία θα τα τρέξουμε για το καλό του Δήμου. Οι επαφές μας είναι καθημερινές και θα δούνε οι δημότες του Δήμου Σερβίων Βελβεντού να γίνονται πράγματα και θάματα τα οποία μέχρι τώρα πήγαιναν με πολύ αργούς ρυθμούς γιατί υπήρχαν κάποια προβλήματα στη μέση. Ευχαριστώ.